Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα Colombians και Blue Rose αγωνίζονται για το εισιτήριο που θα καταλήξει στις 8 της Summer Master League, εκεί όπου περιμένουν οι Wargamers. Η σειρά είναι στο 1-1 και σήμερα όποια ομάδα επικρατήσει θα είναι και αυτή που θα συνεχίσει στα play-off της κατηγορίας. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι και το Jobble Brass νικητές. Οι σημερινούς φιλοξενούμενους Blue Rose στην πρώτη επίθεση του μάτς. Just αφήνει έξω στον Χαραλαμπίδη από το πλάι το πρώτο σούτ στο φω. Χαραλαμπίδης όμως θα ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Η Blue Rose, η οποία επικράτησε το πρώτο παιχνίδι της σειράς με 75-82, ενώ ο Χαραλαμπίδης πέρασε ωραία, αλλά δεν αφήνει πάρα στο καλάθι. Η κατοχή να δούμε για ποιον είναι, για το Blue Rose. Όπως λέγαμε λοιπόν, το Blue Rose επικράτησε στο πρώτο μάτς με 75-82, ενώ οι Colombians έφεραν στα ίσα τη σειρά στο δεύτερο παιχνίδι, όπου πήραν την νίκη με 52-70. Έτσι σήμερα οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση. Έχουμε τώρα μια διακοπή καθώς υπάρχει ένα θέμα με τον φωτεινό πίνακα, με το χρονόμετρο. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose. Χαραλαμπίδης αφήνει έξω πάλι στον Θεοδωρικάκο για τρεις. Εκείνος δεν ήταν και τόσο καλό το σουτ. Κιούκης πήρε. Φεύγει μπροστά ο Κιούκης, είδε την πάσα για τον Πασχαλάκη. Ανενόχλητος εκείνος αφήνει την πάλα στο καλάθι για το 2-0. Έχει έρθει και σήμερα αρκετός κόσμος από την πλευρά των Κολομβιανών, οπότε να ξέρετε πως τα καλάθια θα είναι και λίγο δύσκολο να ακούγομαι. Θα προσπαθήσω όμως από όλα τα δυνατά μου. Ακόμα ένα τρίποντο έστοχο αυτή τη φορά από τον Τριανταφυλλού για το 2-3. Κιούκης περιστρέφεται, απελευθερώνεται. Ο Κυριάκος Γιανακόπουλος είναι στην γωνία, στόχησε στο τρίποντο. Αρχίσει, είδε την πάσα έξω. Μπαίνει ξανά ο ίδιος, παίζει με τον Θεοδωρικάκο. Κυρίτη, θα γίνει το φάουλ, ο Ρετινιώτης έκανε. Στον Καρατζά, αυτός είναι που θα πάει στην γραμμή των βολών. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό των σημερινών γηπεδούχων. Το κύκλι στην πρώτη βολή, παραμένει το 2-3. Καρατζάς τώρα για την δεύτερη προσπάθεια, θα τη βάλει. 2-4. Γιανακόπουλος. Ο Νίκος Γιανακόπουλος αφήνει στον αδερφό του, τον Κυριάκο. Αριστερό, εκείνος δεν θα τελειώσει καλά, αν και είχε χώρο. Γιανακής τσεκάρει τώρα τους παίκτες του Blue Rose, οι οποίοι έχουν έρθει στην επίθεση. Κλείνουν δύο εκεί από την άμυνα των Colombians, στην μπάλα έξω. Γιανακής σηκώνεται, βρίσκει σίδερο, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα ούτε στην δεύτερη αναπήδηση. Κιούκης τώρα ρίχνει ταχύτητα, ζητάει ξανά την μπάλα. Ρετινιώτης είναι στημένος στη γωνία, θα πάρει το πρώτο τρίποντο, αστοχή ο Ρετινιώτης. Ένα Πασχαλάκη ανανέωνε την επίθεση. Γιανακόπουλος, ακόμα ένα τρίποντο airball. Καραλαμπίδης τώρα κατεβάζει για τον Blue Rose. Πάει πάνω του αμέσως ο Κυριάκος Γιανακόπουλος, απελευθερώνει το ωραίο ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα χάσει τον αέρα την μπάλα. Καθαρή άμυνα εδώ από τους Colombians. Σκαστή πάσα για τον Γιανακόπουλο, ασίστ του Ρετινιώτη, καλάθι για τον Νίκο Γιανακόπουλο, 4-4. Για τα φίλου. Παίρνει και πάλι χέρι με χέρι. Τρίποντο υποπίεση του Θεοδωρικάκου, δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Κιούκης έχασε, ενώ έπεσε και πάνω στον Θεοδωρικάκο, ο οποίος
Αφήνει τώρα την μπάλα στους συμπαίκτες του. Έναν αφήλο εναντίον ο Λετουνιώτη τώρα. Χαραλαμπίδης βγήκε για να πάρει. Καρατζάς είναι έξω. Τρίποντο τώρα για τον Blue Rose. Ακόμα ένα άστοχο επιθετικό rebound και βρέθηκε κι ανενόχλητος ανάμεσα στην άμυνα ο Τριανταφύλου 4-6. Κιουκής παίζει με τον Νίκο Γιανακόπουλ, θα το πάρει εκείνος, δεν το βάζει όμως. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρώτο τετράλεπτο του μάτς. Χαραλαμπίδης αποφεύγει ωραία. Σκαστή στην κορυφή τώρα ο Θοδωρικάκος, περάσε αλλά δεν έβαλε το καλάθι, ο ίδιος ο Γραπώνης ξανά την μπάλα. Καρατζάς, η δεύτερη ευκαιρία, καλάθι και φάουλ για το 4-8 από τον Καρατζά, ο οποίος επέμεινε σε αυτή τη φάση. Κέρδισε και την συμπληρωματική βολή. Τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει για τον έξι από το παίκτης του Blue Rose. Θα διχάσει τη βολή, παραμένει το 4-8. Γιανακόπουλος φτιάχνει χώρο Πασχαλάκης, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound και το foul στην συνέχεια. Το foul που έκανε ο Χαραλαμπιδής, όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρέφερι. Φαίνεται να διαφωνεί αυτός με το σφύριγμα. Γιανακόπουλος έμεινε ξεχασμένος από την άμυνα, αλλά δεν υπήρχε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έγινε αλλαγή τώρα για το Blue Rose. Ο Πάτερος πέρασε το μάτς. Πασχαλάκης φτιάχνει επιλογές. Μπάλα έφτασε στον Κιούκη, έχει 8 δευτερόλεπτα εκείνος. Θέλει να πάει προς τα μέσα, σηκώνει το Κιούκης και θα ευστοχίσει για το 6-8. Αυτό μάλιστα είναι και το πρώτο καλάθι του Κιούκη στο μάτς. Καραλαμπίδης παίρνει εκεί λίγο πιο μπροστά από το κέντρο για να κόπλους μένει κοντυμένος πάνω του. Στέκεται λίγο πιο πίσω από τις βολές, αστοχή όμως, η Ρετουνιώτη είναι εκεί για να μαζέψει. Κιούκης έχει σηκωμένο το βλέμμα του. Ρετουνιώτης πέρασε στον Γιανακόπουλο. Δίνει το σκρινό Πασχαλάκης, δεν μπορούσε να παίξουν εκεί το pick and roll. Γιανακόπουλος θα το πάρει, υποπίεση, είναι άστοχος Γιανακόπουλος, Κυριάκος Γιανακόπουλος ήρθε εκεί για να ανανεώσει νέο 14 τώρα για τους Colombians. Του κυσικώνεται από μέση απόσταση 8-8. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Κιούκη, ο οποίος δείχνει να παίρνει μπρος. Θα παίξει καλή άμυνα εδώ, όχι και τόσο καλή όμως, με διάψευγε ο ρέφερι. Είναι το τρίτο ομαδικό. Καραλαμπίδης. Αφήνει έξω ο Θεοδωρικάκος, θα το πάρει από τις βολές. Έδειξε ο Κιούκης και βρήκε και την πάσα στον αέρα. Πέρασε, τον έκοψε με φάουλ ο Καραλαμπίδης, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχει, είναι και το δεύτερο ομαδικό αυτό του Blue Rose. Συνέχεια τώρα στο μάτς από την επαναφορά, Γιανακόπουλος. Κυριάκος Γιανακόπουλος στον Βελέτζα με 10 δευτερόλεπτα αυτό στην κατοχή του. Η μπάλα στα χέρια του Κιούκη, βλέπει το ρολόι. Αφήνει ωραία, σερβίρει στον Πασχαλάκη, εκμεταλλεύεται την ασίστ εκείνος για το 18.
Πολύ ωραία συνεργασία εδώ των δύο παιχτών του Κολόμπιαν. Σαραλαβίδης πιέζεται αλλά κρατάει. Περνάει κιόλας, στέκεται εκεί στον αέρα. Επιθετικό rebound και θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Μαυροϊδάκο. 10-10. Κιούκης. Βρήκε και το γεννό διάδρομο, τον εκμεταλλεύεται. 12-10. Διαχείρος Κιούκη. Ο Κολόμπιαν και πάλι μπροστά. Σαραλαμπίδης τώρα ρίχνει ταχύτητα για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Η φιλοξενούμενη αστοχή από μέση απόσταση. Γιανακόπουλος. Αφήνει στον Κιούκη. Νίκος Γιανακόπουλος τώρα. Θα το πάρει, είναι για 3 στο σουτ, βρίσκει σίδερο. Μαυροϊδάκος πήρε. Παρά στον Χαραλαμπίδη, έχει λίγο χώρο εκείνος μπροστά. Περιμένει ωστόσο τους συμπαίκτες του. Μαυροϊδάκος αφήνει πίσω στον Τριανταφύλου. Ψηλή πάσα, ωραία έξυπνε για τον Μαυροϊδάκο. Κλείθηκε εκείνος από 2, αλλά υπάρχει φάουλ. Το έκανε ο Πασχαλάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ ο Χάρης Κυριακόπουλος περνάει στο μάτς στην θέση του Κυριάκου Γιανακόπουλου, όπως και ο Τακίδης. Για τους Κολόμπιανς παίρνει τη θέση του Πασχαλάκη. Θεοφανόπουλος τώρα ζητάει αλλαγή για τον Blue Rose. Ο Τριανταφύλλου θα καθίσει στον πάγκο. Στημένος στην γραμμή ο Μαυροϊδάκος, ο Ανδρέας Μαυροϊδάκος, καθώς ο έτερος Μαυροϊδάκος απουσιάζει από το σημερινό μάτς. Χάνει τη βολή εκείνος. Παραμένει το 12-10. Και τώρα 12-11. Τακίδης στην πρώτη του προσπάθεια δεν βρίσκει στόχο. Χαραλαμπίδης είναι καλύτερη θέση και από τον Κυριακόπουλο. Κατεβάζει τώρα, βλέπει και απέναντι τον συμπαίκτη του. Μαυροϊδάκος τώρα θέλει να αφήσει τον Χαραλαμπίδη. Συγκρούονται οι δύο παίχτες. 9 δευτερόλεπτα τώρα. Χαραλαμπίδης θα το πάρει, δεν το βάζει όμως. Ανανεώνεται η επίθεση για τον Blue Rose. Καλάθι και φάουλ από τον Λιθόπουλο. 12-13 προβάδισμα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Με τον Λιθόπουλο, ο οποίος ανανέωσε εκεί και πήρε μια έξτρα ευκαιρία στην επίθεση. Ίσως είναι ένα πλέον το Blue Rose, 2 και 12 ακόμα. Το τέλος της πρώτης περίοδου. Θα μπει μέσα η βολή για το 12-14. Τσούκης. Ήταν υποπίεση η προσπάθεια, Βελέντας είναι στη γωνία. Αστοχή όμως, το rebound στα χέρια του Blue Rose. Πίεση γρήγορη από τους Κολόμπιανς. Χαραλαμπίδης όμως θα κατεβάσει. Μπάλα στα χέρια του Μαυροϊδάκου. Χαραλαμπίδης. Περνάει και με το δεξί τελειώνει καλά, 12-16. Κυριακόπουλος. Νίκος Γιανακόπουλος. Αφήνει έξω και έχουμε σφύριγμα. Για φάουλ του Μαυροϊδάκου έχουμε και το πρώτο time out του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε επίτα από το time out, 1-21 ακόμα μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και το Blue Rose έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα 4 πόντων με τον φωτεινό πίνακα τώρα να δείχνει 12-16 πέρα των σημερινών φιλοξενούμενων. Ο Λόβιας τώρα στην επίθεση. Κυριακόπουλος κάνει την κίνηση ο Κιούκης για να πάρει. Βελέτζας δίστασε να πάρει το σούτο και πάει, επέλεξε την πάσα. Υποπίεση θα το πάρει ο Κυριακόπουλος, δεν ήταν όμως καλή επιλογή. Έπρεπε να βιαστεί κιόλας όμως ο Κυριακόπουλος, θα δώσει τελειώνει ο χρόνος. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της περίοδου.
τα φίλου. Ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Μαυροϊδάκο κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, τελειώνει λίγο πιο δυνατά. Ο Λυκόπουλος έβαλε περισσότερη δύναμη από όσο έπρεπε. Κυριακόπουλος Βελέτσας με φόρα προς τα μέσα. 14-16. Τελευταία 30 δευτερόλεπτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στεφανόπουλος αφήνει στον Τριανταφύλου, οργανώνει εκείνος. Μαυροϊδάκος ψάχνει να ξαναβρει τον Τριανταφύλου. Λυκόπουλος και πάλι με πλάτη ανάμεσα από δύο. Βγήκε εδώ η άμυνα από τους Κολόμπιανς. Γιανακόπουλος μπροστά του, ο Τριανταφύλου, ο οποίος θα κάνει το φαουλ και θα σταματήσει με αυτόν τον τρόπο την επίθεση των Κολόμπιανς. Είναι το τέταρτο αυτό των φιλοξενούμενων. 5,1 στο χρονόμετρο. Θα γίνει το φάουλ εδώ στον Κιούκη. Αν κρατήσει κανονικά ο Πατέρος. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά τώρα για τον Blue Rose. Κιούκη στη γραμμή. Έξω η πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη ο Κιούκη. Σημάστηση και για το rebound. Ακίδης το πήρε. Δεν μπορέσε όμως να εκτελέσει πίσω από το κέντρο. Πολύ μακρινό σουτ. Δεν θα έχει κάποια παιδική κατάληξη για τον Blue Rose. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 14-16. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί μέχρι στιγμής. 14-16 δείχνει το σκορ στο σύν 2. Το Blue Rose τώρα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει, να συνεχίσει μάλλον η δράση. Τον Κυριακόπουλο να οργανώνει αυτή την πρώτη επίθεση των Colombians. Κιούκης. Έκοψε ο Κυριακόπουλος, πήρε την πάσα, αλλά όχι εκεί στο πλαϊνό σουτ. Καραλαμπίτης αφήνει στον Γιαννακή. Παίρνει ξανά ο Γιαννακής. Ψάχνει διαθέσιμο συμπαίκτη, βρίσκει τον Χαραλαμπίδη. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose, περνάει ο Χαραλαμπίδης. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για να κόψει. Ο Κιούκης δεν σκόρει, ήταν αυτός που πήρε το rebound. Τακίδης 2-2 μπροστά τώρα, επιστρέφει η άμυνα του Blue Rose. Σε οργανωμένη επίσης Κολόμπιανς. Γιανακόπουλος σηκώνεται ψηλά το foul. Και δύο βολές για τον παίχτη των Κολόμπιανς. Ο Θεοδωρικάκος είναι αυτός που είπε πες την παράβαση. Μέσα η πρώτη, 15-16. Θα βάλει και δεύτερη ο Νίκος για το 16-16 στην ισοπαλία το μάτς. Ο Κωνσταντινίδης υπό την πίεση του Κιούκη. Καρατζάς γυρίζει από κοντά, δεν υπάρχει κάτι. Γιανακόπουλος στο παρκέ, οι δύο παίχτες. Έχουμε μια σύγκρουση. Τώρα θα υπάρξει σφύριγμα. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει κανένας από τους δύο. Ο Κωνσταντινίδης με τον Νίκο Γιαννακόπουλο ήταν οι πρωταγωνιστές της φάσης. Σηκώνεται τώρα ο Νίκος Γιαννακόπουλος. Από τα χειροκροτήματα εδώ της Κερκίδας αλλά και όλων των παίκτων στο παρκέ. Δεν έχει υπάρξει φάουλ. Όλα είναι έτοιμα
Για να συνεχίσει το μάτς, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Καλές εξηγήσεις τώρα εδώ από τον ρέφερι στους δύο πάγκους. Θα δώσει και από μία παρατήρηση στους δύο πάγκους. Αλλαγή τώρα για τους Κολομπιάνς. Τακίδης κάθισε. Πασχαλάκης πέρασε. Έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα εκεί με τις αλλαγές, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ξαναξεκινάει το παιχνίδι. Κιούκης σηκώνεται το rebound, να δούμε που θα καταλήξει στον Γιαννάκη. Θεοδωρικάκος. Γιαννάκης, αφού το σκέφτηκε το πήρε, τελικά ήταν και κάπως αδύναμο το σουτ. Κυριακόπουλος μάζεψε, θέλει να τρέξει, τον κόβει με φάουλ ο Γιαννάκης. Είναι το δεύτερο αυτό το ομαδικό για τον Blue Rose, για το οποίο πέρασε τώρα στο μάτσο ο Τριανταφυλλού. Κιούκης πιέζεται, βρίσκει τον Βελέτζα στο πλάι, το αφήνει λίγο χώρο και ο Τριανταφυλλού. Έτσι πάνω το Θεοδωρικάκος, Κιούκης πήρε στα 9 δευτερόλεπτα. Πασχαλάκης από το ύψος των Βολών. Είναι άστοχος, Βελέτζα ακολούθησε την πάση. Δεν μπορούσε όμως να γράψει στο επιθετικό rebound. Χαραλαμπίδης τώρα με την μπάλα στα δικά του χέρια. Πέρασε το πρώτο δίλεπτο. Στα δεύτερο δεκάλεπτο. Χαραλαμπίδης. Κωνσταντινίδης. Δεν του κάνει το χατέρι μπάλα, βρήκε σίδερο και προσπάθειά του. Κυριακόπουλος σταυρωτές. Άφησε ωραία στον Πασχαλάκη, δεν εκμεταλλευτεί και εδώ στην πάσα. Καραλαμπίδης ανεβάζει ταχύτητα για να περάσει. Γιατί και απέναντι τον Τριανταφύλλου έφτασε και η μπάλα. Καραλαμπίδης από αρκετά μακριά, είναι άστοχο το σούτ όμως. Κυριακόπουλος πέρασε. Πάει μόνος του ο Κυριακόπουλος, ο οποίος βρέθηκε και στο έδαφος. Καραλαμπίδης τώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τον Blue Rose. Τριανταφύλλου μένει μόνος του και εκτελεί για τρεις στις αστοχή όμως και εδώ. Δεύτερο συνεχόμενο άστοχο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους. Πάνω κάτω η μπάλα στα τελευταία λεπτά. Με γρήγορες επιθέσεις και από τις δύο ομάδες. Γιαννακόπουλος το νιώθει, θα το βάλει. 19-16 προβάδισμα για τους Colombians. Καρατζάς αφήνει έξω. Θέλει να παίξει με πλάτη δυνατά εκεί ο Καρατζάς. Δεν θα αφήσει όμως την μπάλα στο καλάθι. Κιούκης βρήκε τον Βελέτζα. Ξανά η μπάλα στον Κιούκη. Γιαννακόπουλος στο δεύτερο δικό του. Βρίσκει σίδερο όμως αυτή τη φορά. Και ο Τριανταφύλλου καθαρίζει τη φάση. Πάμε να δεν μπορούμε, πάμε να δεν μπορούμε. Καραλαμπίδης πέρασε, έκλεισε άμυνα τον Κολόμπιανς Καρατζάς. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Μάχες εκεί κάτω από την ρακέτα των γηπεδούχων. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose. Καραλαμπίδης αφήνει στο play. Ο Κωνσταντινίδης θα πάρει το σούτ, αλλά δεν είναι καλή προσπάθεια. Βελέτζας βλέπει έξω τον Κιούκη. Πάει ο Μασχαλάκης για να του δώσει το screen. Κιούκης αφήνει έξω, αλλά έχουμε πάτησε γραμμή ο παίχτης των Colombians. Έγινε το λάθος εδώ. Μαυροϊτάκος και Πάτερος παίρνουν στο μάτι για τον Blue Rose, ενώ ο Ρετουνιώτης και
Κυριάκος Γιαννακόπουλος ρίχνονται στο παρκέ από την πλευρά των γηπέδου Χορν. 5,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του μηχρόνου. Ο Κίκης θα κάνει το φάουλ εδώ. Τον Πάτερο. Μπαλακουμπάει και πάλι στον Χαραλάμπηδη, ο οποίος είναι ένας άτσι κλασικούς παίκτης του Blue Rolls, ο οποίος οργάνωνε τις επιθέσεις για την ομάδα του. Στον Δονικάκος με 30 φύλου. Είναι μόνος του και ο Πάτερος εκτελεί για 3, δεν μπαίνει τώρα το καλάθι. Γενικά τα ποσοστά πίσω από τα 6 και 75 δεν είναι τόσο καλά για το Blue Rolls μέχρι στιγμής. Κιούκης. Πάει αντίθετα το σκουίν του Πασχαλάκη, τον κυνηγάει ο Χαραλαμπίδης, ζητάει ο Ρετουνιώτης. Θα το πάρει τελικά ο Ρετουνιώτης, δεν σκοράρει όμως. Μαυροϊδάκος. Ο Δωρικάκος τώρα δεν πάει κάποιος πάνω του, δεν τιμωρεί όμως την αντίπαλη άμυνα εδώ παίξης του Blue Roll. Το εύστοχο τρίποντο οι φιλοξενούμενοι. Μήπως και καταφέρουν να λυθούν πίσω από τα 6.75. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι καλό. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Νίκο Γιαννακόπουλο, ο οποίος το παίρνει προσωπικά σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. 21-16. Και ο Γιαννακόπουλος είναι ο μόνος παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμής στη δεύτερη περίοδο. Θεοδωρικάκος με δύναμη προς τα μέσα. 21-18. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι του Blue Rose στην δεύτερη περίοδο. Χρειάστηκε 6 λεπτά. Άστοχη προσπάθεια εδώ, Θεοδωρικάκος. Καθάρισε. Χαραλαμπίδης. Παίζει με τον Μαυροϊδάκο. Γύρισε εκείνος και ευστόχησε. 21-20. Κούκης στον πόντο το μάτς. Γιαννακόπουλος, η μπάλα παρακινδυνευμένη πάσα, η μπάλα δεν έφτασε στον Ρετουνιώτη. Κατάλαβε εκεί το τι ήθελε να κάνει Γιαννακόπουλος ο Χαραλαμπίδης και μπήκε ανάμεσα στην πάσα. Και αφήνει 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κολόμπιανς. Μπάλα στον Κιούκη. Ρετουνιώτη στημένο στη γωνία. Βρίσκει σίδερο. Τριανταφύλου ευκαιρία τώρα για τον Blue Rose να πάρει το προβάδισμα, δεν θα το επιτρέψει όμως αυτό ο Πασχαλάκης. Κούκης. Πίνει στον Ρετουνιώτη, κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια για να πάρει ο Γιαννακόπουλος το σουτ, δεν ήταν καλό. Ο Ρεδάκος καθάρισε το rebound εκεί μπροστά από τον Πασχαλάκη. 2:45 ακόμα μέχρι το ημίχρονο. Τριανταφύλου. Ο Πάτερος, με συγχωρείτε, είναι αυτός που παίρνει το σουτ, ούτε τώρα θα έχει το τρίποντο για τον Blue Rose. Πολύ άσχημη η θέση των φιλοξενούμενων πίσω από τα 6.75. Έχουμε και νέο φαουλ τώρα του Μαυροϊδάκου. Όπως έχουμε επίσης και το time out. Το 2:34 ακόμα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, στο 21-20 το σκόρι υπέρ των Κολόμπιανς, οι οποίοι έχουν τώρα και την μπάλα στα χέρια τους. Την βρίσκεται τώρα στον Κιούκη, Ρετουνιώτης, πήρε, ξανά δώσε στον συμπαίκτη του. Γιαννακόπουλος θα το πάρει από το πλάι. Το rebound στα χέρια του Blue Rose και τώρα μπάλα στα χέρια του Τριανταφυλλού. Χαραλαμπίδης. Πίνει έξω. Βρήκε την πάσα ο Μαυροϊδάκος, αλλά δεν μπόρεσε να την υποδεχθεί ο Λιθόπουλος. Τούκης ξεκίνεται μπροστά και θα τελειώσει και την φάση. 23-20. Όποτε βρίσκει ευκαιρία, χτυπάει στον εφηβιασμό ο Τούκης. Είναι το ψωμάκι το αυτό. Χαραλαμπίδης τώρα. Παίρνει ξανά από τον Μαυροϊδάκο.
λέει το σύστημα στους συμπαίκτες του. Μιχόπουλος τώρα πάει να πει στο screen. Πέρασε ο Χαραλαμπίδης πολύ ωραία. Φτάσαμε μέχρι το τέλος 23-22. Ένας από τους πιο έγκυρους παίκτες του Blue Rose ο Χαραλαμπίδης. Έχει δείξει μέχρι στιγμή την ποιότητά του και σε αυτή την σειρά των αγώνων, αν και έλειψε στο δεύτερο παιχνίδι λόγω τιμωρίας. Στο πρώτο μάτσο όμως έδειξε τι μπορεί να κάνει. Κιουκής για τρεις τώρα, δεν το βάζει. Ρετουνιώτης βρέθηκε εκεί, ανάμεσα στους ψηλούς. Γιανακόπουλος, δεύτερη ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί τώρα ο Γιανακόπουλος. 26-22. Με τρίποντη εκτέλεση μιλάει αυτή την φορά. Μπράβο, ο παίκτης τον Κολόμπιαν Σκαλιάν από τον Γιανακόπουλο. Χαραλαμπίδης προσπαθεί να βρει τρόπο να περάσει. Είναι μπροστά το Πασχαλάκης τώρα, θα κερδίσει το φόλο παίκτης του Blue Rose. Είναι βολές για τον Χαραλαμπίδη. Και δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Κολόμπιαν. Καλαμπίδης μέσα η πρώτη, 26-23. Όλα έτοιμα για τη δεύτερη βολή. Θα τη βάλει ο Χαραλαμπίδης, 26-24, 2-2 από τον παίχτο του Blue Rose. Κιούκης. Γιανακόπουλος αφήνει ξανά στον Κιουκί. Η μπάλα καταλήγει στον Ρετουνιώτη. Θέλει να βάλει το πρώτο! Πυροβολή! 29-24. Τριανταφύλου. Στο συν 5 πλέον οι Κολόμπιανς. 14 δευτερόλεπτα τώρα για το φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου. Χαραλαμπίδης. Η πάσα πέρασε. Δεν ξέρω αν βρήκε κάποιος. Όχι, δεν βρήκε κάπως όπως λένε οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τους Κολομβιανούς. 8,6 τώρα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα έχουν αυτή την τελευταία επίθεση της δεύτερης περίοδου. Έχουν και ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά. Κούκης αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση. Κούκης Πασχαλάκης θα το πάρει και αυτός το έβαλε! Απίστευτο! Ο ψηλός μιλάει πίσω από το γραμμή του τρυπόδου και λύνει πλέον τα πόδια και τα χέρια των Κολόμπιανς. Φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου και το σκορ στο 32-24. Και πάλι εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου, όπου όλα ετοιμάζονται σιγά σιγά για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, να πούμε στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Οι Κολόμπιανς έχουν καταφέρει να χτίσουν μια απόσταση στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου με απανωτά τρίποντα. Κατάφεραν να φτάσουν στο 32-24, με το οποίο τώρα ξεκινάει το τρίτο δεκάλεπτο. Μαυροϊδάκος εδώ γλιτώνει το λάθος. Θεοδωρικάκος πέρασε, αντιαθλητικό φαουλ του Ρετουνιώτη. Παρατεταγμένο κράτημα από τον παίχτη των Κολόμπιανς. Βάζει τη βολή ο Θεοδωρικάκος. 32-26. Κάνει τη δεύτερη. Τα 2-25 με σχολή το έχει 26. Μέσα το πλαϊνό σου του Θεοδωρικάκου για το 32. 27. Κιούκης, άφησε στον Πασχαλάκη, το σέρβιρ έτοιμο το καλάθι. 34-27. Θεοδωρικάκος αφήνει στον
στον Γιαννακή. Καρατζάς, μπάλα έξω. Γιαννακής πέρασε, πάει στο φλότερ, αδύναμο το σουτ. Θοδωρικάκος πήρε. Βάζει και πλάτη τον Γιαννακόπουλο, Καρατζάς τώρα ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Ο Γιαννακόπουλος εκεί στην επαναφορά. Κάτι πάνω του ο Γιαννακής. Ανακόπτει αυτό τον, ενδεχόμενο εφηδιασμό. Και εκεί στην επαναφορά. Καλά στον Νίκο Γιαννακόπουλο. Πασχαλάκης. Γιαννακόπουλος τώρα εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Καραλαμπίδης περνάει ωραία από τον Γιαννακόπουλο. Φτάνει και μέχρι το τέλος, όμως έχασε και κάπως την ισορροπία του. Έχουμε φάουλ, δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι. Έχουμε απλά καλάθι. Δεν υπήρξε κάτι παραπάνω, 34-29. Κάποιο μπέρδεμα εκεί ανάμεσα στους διαιτητές. Κυριακόπουλος, τον Γιαννακόπουλο επενέβη εκεί ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα φτάσει και μέχρι το lay-up. 34-31 μειώνει τώρα το Blue Rose. Πάμε, ρε, δεν μπορούν, στο τρίποντο πλέον το μάτς. Καλάκης πίνει τον Κυριακόπουλο, τον Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε, πέρασε εκείνος, αλλά δεν αφήνει την παρά του καλάθι. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει καλύτερα εδώ ο Κυριάκος. Καραλαμπίδης. Θεοδωρικάκος το θέλει αυτό το σουτ, το πήρε αλλά δεν το έβαλε. Κάνει και να το ένιωσε. Στο πρώτο ημίχρονο τα ποσοστά δεν ήταν καλά για τον Blue Rose, πίσω από τα 6.75, ήταν αρκετά άστοχοι οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έδειχναν δυσκολία. Κυριακόπουλος δεν θα σκοράρει. Καρατζάς, Καραλαμπίδη ξανά, παίζουν οι δυο τους. Κλείνει ο Κυριακόπουλος, βγαίνει εδώ η άμυνα. Για σε όλους ο Κιούκης θα δεχτεί το φάουλ του Μαυροϊδακού. Και θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Ο Κιούκης, ο οποίος βρήκε ξανά ευκαιρία να ξεχυθεί στον εφνιδιασμό. Αν μπορούμε να το πούμε εφνιδιασμό, καθώς ήταν και τρεις παίχτες πίσω. Κιούκης βάζει τον πρώτο. 5-31. Μέσα και η δεύτερη, αράμπασε τώρα ο Κιούκης. 36-31. Στεφανόπουλος, ο οποίος έχει περάσει το μάτς. Προσπαθεί να περάσει τον Θεοδωρικάκο, τα κατάφερε με μια σκάστη πάσα. Και εκείνος κατάφερε να αποφύγει το μαρκάρισμα. Καρατζάς στη δεύτερη ευκαιρία. 36-33. Ακολούθησε τη φάση ο Καρατζάς. Κατάλαβε πού θα πάει η μπάλα για να πάρει το εξωτικό rebound. Και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. 36-33 τώρα. Κιούκης τον αφήνει μόνο του από την κορυφή. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Δεν του κάνει το χατήρι εδώ. Η μπάλα είναι για τους Κολομπιάνους. Ο Θεοδωρικάκος βγήκε τελευταίος. Κιριακόπουλος παίρνει και πάλι, Κιούκης, παίρνει τον Πασχαλάκη, δυναμικά εκείνος θα δεχτεί το στοπ, α, τον Θεοδωρικάκο, καθαρή άμυνα εδώ από τον παίκτη του Blue Rose. Δίνει και τα χέρια οι δυο τους, Κιούκης, παίρνει τον Πασχαλάκη με το δεξί, εκείνος ήταν κάπως αδύναμο το τελείωμα, πρέπει να του κλείσει σε κύβαλα από το χέρι.
Γιαννακής. Την επίθεση τώρα το Blue Rose που μπορεί και ακόμα και με ένα τρίποντο να φέρει το μάτς στα ίσα. Καρατζάς φτιάχνει έξω, Γιαννακής. Αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Το χάνει όμως. Συνεχίζουν την αστοχία τους οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι αδυνατούν τώρα να ισοφαρίσουν. Κυριακόπουλος. Ωραία περιστροφή από τον Χάρη με το δεξί και αυτό τώρα θα τελειώσει. Όπως και νωρίτερα ο Πασχαλάκης. Ένα δύναμο δεξί. Ενώ τώρα έχουμε και time out για τους Colombians. Ξανά εδώ, έπειτα από το time out των Colombians. Γιακόπουλος αφήνει στον Γιαννακόπουλο. Κούκης. Περνάει ανάμεσα, βρήκε χώρο και τον εκμεταλλεύεται στο επατρό. 38-33. Στεφανόπουλος. Καρατζάς θέλει να πλησιάσει με το δεξί, γυρίζει ωραία. 38-35. Κυριακόπουλος, η μπάλα στο πλάι. Του κοιτάει και παίρνει. Γιαννακόπουλος δεν διστάζει να εκτελέσει. Τελευταίος βρήκε ο Πασχαλάκης. Θα δοθεί τώρα για το Blue Rose. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του τρίτου δεκαλέτου. Θα γίνει το λάθος εδώ στην επαναφορά, δώρο από τους φιλοξενούμενους του Περέφη, του Καραλαβίνης και Τριανταφύλου. Και η μπάλα επιστρέφει γρήγορα γρήγορα στα χέρια των Colombians. Μελέτζας. Τούκης τώρα. Περνάει ανάμεσα από δύο Τούκης, πολύ δύσκολο καλάθι. 40-35. Στεφανόπουλος. Μπάλα στον Καρατζά, προσπαθεί να πάρει θέση ο Θεοδωρικάκος. Καρατζάς τώρα θα στείλει την μπάλα σε εκείνον, Τριανταφύλου στον Θεοδωρικάκο. Για τρεις εκείνος μέσα. 40-38, ναι, για τρεις ήταν, ναι, για τρεις ήταν. Τρίποντο μετά από πολλή ώρα για το Blue Rose. Ένα από τα λίγα σήμερα. Γιαννακόπουλος. Πασχαλάκης. Το φάουλ έγινε από τον Καρατζά. Όχι, ο Θεοδωρικάκος. Μπορείτε, ο Θεοδωρικάκος είναι αυτός που το έκανε. Το τρίτο ομαδικό του Blue Rose. Πασχαλάκης τώρα θα κάθεται στον πάτο να πάρει κάποιες ανάσες. Θα κύβει στο παρκέ. Σακίδης έχει πολύ χώρο, δεν τον εκμεταλλεύεται όμως, Καρατζάς πήρε. Ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Καρατζάς πίνει έξω. Καραλαμπίδης με 8 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του, 6 τώρα. Καραλαμπίδης αυτός νομίζω θα πάρει την προσπάθεια, ωραία εκεί. Μια περιστροφή στον αέρα, δεν μπορείς όμως να πάρει κάτι. Τούκης το ένας με έναν. Καθαρή άμυνα του Θεοδωρικάκου. Τούκης μαζεύει. Γιαννακόπουλος αμέσως εκτελεί. Θεοδωρικάκος μαζεύει. Στεφανόπουλος. Παπαδό. Τρομερή! Κακίδης αφήνει στον Βελέτζα, θα το πάρει εκείνος ανενόχλητος, δεν είναι καλό όμως το σουτ. Φεύγει μπροστά ο Καρατζάς, ο Βελέτζας πάει πάνω του και έχουμε φάουλ. Δύο βολές τώρα για τον Καρατζά, σειρά του. Να πάει στη γραμμή. Ευχαριστώ.
2:51. Στο μάτς 40-38 και αν ευστοχείς και στις δύο ο Καρατζάς μπορεί να φέρει μετά από ώρα την ισοπαλία στο παιχνίδι. Έξω η πρώτη. Έτοιμος τώρα ο Καρατζάς για την δεύτερη εκτέλεση του από την γραμμή των βολών. Έξω και η δεύτερη. Παραμένει το 40-38. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία να ισοφαρίσουν οι φιλοξενούμενοι. Κιούκης. Κυριακόπουλος. Παρακινδυνευμένη. Πασαδότη καταλάβανε. Οι φιλοξενούμενοι και έκαναν το κλέψιμο. Πάτερος. Θεοφανόπουλος αφήνει έξω. 30 φίλου θα εκτελέσει για 3. Δεν θα έρθει το προσπέρασμα. Κούκης φεύγει μπροστά, πέφτει πάνω του. Ο Πάτερος... Και έχουμε φάουλ. Στην επαναφόρα τώρα οι Κολόμπιανς. Γιανακόπουλος, στημένος ο Ρετουνιώτη, θα εκτελέσει, δεν το βάζει. Ο Μαυροϊδάκος πήρε το rebound, είδε τώρα τον Θεοφανόπουλο. Ψάχνει αυτή την πάσα, έχει σταματήσει την τρίπλα του. Θεοδωρικάκος πήρε, και, αλλά το χάσε και αυτό. Δεύτερη ευκαιρία, χαμένη και αυτή. Δύο απανωτά από τον Θεοδωρικάκο. Ούτε τώρα θα ισοπαρίσει τον Μπλουρόλ. Μέχρι εδώ στο Βελέντας και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 42-38. Ό,τι δεν κάνει το Blue Rose στη δική του επίθεση. Το έκανε τώρα οι Colombians. 30 φίλου αφήνει στον Μαυροϊδάκο. 30 φίλου παίρνει το screen. Θοδωρικάκος θέλει να πάει κοντά. Ψάχνει το σιούτ, το παίρνει υπό πίεση. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 42-40. Μειώνει τώρα ο Θεοδωρικάκος, ο οποίος ρίχνει και ένα ξέσπασμα εκεί μετά την εύστοχη προσπάθεια. Θα πάει τώρα στην γραμμή για τη συμπληρωματική βολή για να μπορέσει να φέρει το μάτς τον πόντο πλέον, αν την βάλει. Δεν θα καταλήξει εντός καλάθιου η μπάλα. Δεν αλλάζει το 42-40. Κιούκης. Βελέντζα ξανά στον Κιούκη. Θα το πάρει εκείνος και θα το βάλει. 45-40. Τρίποντη εκτέλεση για χειρός Κώστα Κιούκη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. 30 φίλου. Στον Μαυροϊδάκο τώρα η μπάλα, 10 δευτερόλεπτα για τον Blue Rose. 30 φίλου. Ψάχνουν επιλογές, Μαυροϊδάκος από κοντά γυρίζει, δεν θα μπει στο καλάθι μπάλα. Πιέζει ο Μαυροϊδάκος τον Γιανακόπουλο. Εκείνος κρατάει και θα κατεβάσει. Κιούκης στον Βελέντζα. Το αφήνουν χώρο επίτηδες στο Blue Rose, δεν το εκμεταλλεύεται εδώ ο Βελέντζας όμως. Επέλεξαν να τον αφήσουν κενό χώρο. Υπέρχει των φιλοξενούμενων. Πίσω ήταν ότι θα το χάσει ο παίκτης των Κολόμπιανς, όπως και έγινε. Από μία επίθεση τώρα για την κάθε ομάδα. Θεοφανόπουλος για 3, είναι άστοχος. Βελέντζας 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Κολόμπιανς. Κιούκης. Τακίδης στα 5 δευτερόλεπτα ο Κιούκης. Ρετουνιώτης σηκώνεται πριν τη λήξη, δεν θα το βάλει. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με τους Κολόμπιανς να κρατούν το προβάδισμα στα χέρια τους και να προηγούνται 45-40. Το τέταρτο δεκαλέπτο είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. 45-40 το σκορ και παίζεται η πρόκριση, όπως λέμε, στους 8 της Summer
Master League. Στο 1-1 η σειρά ανάμεσα σε Κολόμπια και Blue Rose. Και σήμερα οι δύο ομάδες πραγματικά τα έχουν δώσει όλα για το πολυπόθητο εισιτήριο. Υπενθυμίζω ότι στην επόμενη φάση περιμένουν οι World Gamers. Αυτή είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει κάποια από τις δύο ομάδες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο παρκέ του Σπάρτακου. Ξεκίνησε και το τελευταίο δεκάλεπτο. Λάθος πάσα εδώ του Γιαννακόπουλου. Γιαννακής. Είναι στον Χαραλαμπίδη. Ψηλή πάσα πέρασε για τον Καρατζά. Ανενόχλητος εκείνος. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-42. Λούκης. Μελέτζας. Είναι έξω. Λούκης. Ένα αεροπλανικό εκεί. Κερδίζει το φάουλ από τον Μαυροϊδάκο. Και θα πάει και στις βόλες ο Κωστασιούκης. Ήκης θα διχάσει την πρώτη. Εκτελεί τώρα την δεύτερη μέσα. 46-42. Με μία στις δύο από τον Κιούκη. Αλλά ξανά στον Καρατζά. Δεν βγήκε σε εργασία, το κατάλαβε ο Τακίδης. Ξεκίνεται Ολομόναχος και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι. 48-42. Και το Blue Rose αναγκάζεται να καλέσει time out. Αυτός βλέπει πως οι Κολόμπιανς πάνε πάλι να ξεφύγουν. Αυτός είναι έξι πλέον οι Colombians, οι οποίοι στην τελευταία φάση εκμεταλλεύτηκαν το λάθος, τη λάθος συνεργασία των παιχτών της φιλοξενούμενης ομάδας και ο Τακίδης στον ευθυνδιασμό έφερε την ομάδα του στο σύν έξι πλέον. Καταφύλλο αφήνει στον Χαραλαμπίδη. Πάνω του Τακίδης. Ψάχνει την πάσα, βρίσκει τον Καρατζά. Ο Χαραλαμπίδης εκείνος αφήνει έξω, 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose. Μαυροϊδάκος χάνει προς στιγμή, σηκώνεται, τελικά θα πετύχει το καλάθι στα 2 δευτερόλεπτα. 48-44. Συλλήπασα τον Τακίδη, ασυνεννοησία εδώ με τον Ρετουνιώτη. Και η κατοχή επιστρέφει τους Κολομπιάνους. Παρακέτης θα καθίσει τώρα στον πάγκο, ο Πασχαλάκης θα πέρασει στη θέση του. Χαραλαμπίδης δίνει συνέχεια στο μάτς. Πάνε ξανά. Βρίσκει λίγο χώρο, δεν θα πάρει τελικά το σουτ. Ούτε ο Γιαννακής, ο οποίος σπάσαρε, τώρα η μπάλα έξω. Ο Μαυροϊδάκος θα αναλάβει την εκτέλεση, αλλά δεν ήταν καλή. Δεν σημάδεψε σωστά ο Μαυροϊδάκος, θα σκαλάει και εκεί βγαίνει νικητής. Γιαννακόπουλος επιλέγει τον Βελέτζα. Η πάσα στον Γιαννακόπουλο, Βελέτζας είναι μόνος του. Και στοχή! 51-44. Χαραλαμπίδης. Συν 7 πλέον. Χαραλαμπίδης ζητάει συμπαίκτη. Του δίνει το σκήνο Καρατζάς, σηκώνεται ο Χαραλαμπίδης, δεν του κάνει το μάτι την μπάλα. Άτυχος εδώ παίξει του Blue Roll. 7-20 ακόμα για το φινάλε. Κιούκης, ανεβαίνει ο Πασχαλάκης να του δώσει το σκρίν. Γιαννακόπουλος, δεύτερο τρίποντο για τους Κολόμπιανς, δεν θα έρθει τώρα το... Δεν θα έρθει με τρεις πόντι. Βελέτζας σταματάει με φάουλ τον αντίπαλο του. Τώρα συνέχεια με Χαραλαμπίδη. Ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του.
Μαυροϊδάκο που του δίνει το screen, είχε χώρο εδώ ο Χαραλαμπίδης. Προτίμησε την πάσα στον Καρατζά με το δεξί εκείνο. Δεν θα πάρει κάτι. Δεν ξέρω αν έχει βρει και ο Πασχαλάκης την μπάλα. Όχι, όπως λένε οι διαιτητές. Η κατοχή είναι για τους Κολόμπιανς. Διαμαρτύρες από την πλευρά του Blue Road. Καθώς θεωρούν ότι ο Πασχαλάκης έχει βρει τελευταίος. Διαφωνούν οι διαιτητές και τώρα συνεχίζεται το μάτς. Κιούκης στον Βελέτζα. Σηκώνει το βλέμμα του εκείνος. Πέρασε η πάσα παρότι ήταν παρακινδυνεμένη. Με Πασχαλάκης από κοντά θα στοχίσει. Καραλαμπίδης στον Καρατζά. Έχουμε φαουλ του Γιαννακόπουλου. Στην επαναφορά τώρα η μπάλα από εκεί. Θα επιστρέψει εντός των γράμμων η μπάλα για τον Blue Rose. Καραλαμπίδης προς τα μέσα. Τα χέρια στην μπάλα του Πασχαλάκη, δυναμική άμυνα. Γιαννακόπουλος τσιλίπασε για τον αδερφό του του Αλλού. Ωμέρο 53-44. Συνεργασία αδερφών εδώ. Αδερφική υπόθεση το καλάθι αυτό. Καραλαμπίδης. Το σύν 9 οι Κολόμπιανς. Τρίποντο άστοχο, Γιαννακόπουλος μπήκε στη ροή της μπάλας. Κιούκης πέρασε και άφησε και την μπάλα στο καλάθι. 55-44, διψήφια διαφορά στο ματς σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο. Καραλαμπίδης. 5-30 στο μέχρι το φινάλε. Καρατζάς είναι άστοχος, Γιαννακόπουλος μάζεψε. Το momentum λέει Colombians. Γιαννακόπουλος περνάει. Με ένα και αεροπλανικό δεν μπόρεσε να σκοράρει, μάζεψε. Ο Μαυροϊδάκος πίεσε και από τον Γιαννακόπουλο. Και έχουμε σπρίγμα για φαουλ του Γιαννακόπουλου. Και πίεσε περισσότερο όπως θα έπρεπε ο παίκτης των Colombians. Πρέπει να κούμπησε και τον Μαυροϊδάκο. Τώρα τα λέει με τον Κιούκη. Παναφορά για Blue Rose, Καραλαμπίδης πήρε. Καραλαμπίδης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Θοδωρικάκος. Παίρνει πάει και ο Βελέτζας για βοήθεια στην άμυνα. Καλή άμυνα προς στιγμή για τους Κολόμπιανς. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Blue Rose. Έχουμε φάουλ του Γιαννακόπουλου. Του Κυριάκου Γιαννακόπουλου. Καραλαμπίδης. Θα σηκωθεί από το ίσως των Βόλων ευστοχή. 55-46. Γιαννακόπουλος αφήνει στον Κιούκη. Θέλει να πάει προς τα μέσα, εκείνο σηκώνεται αστοχή όπως η μπάλα καταλήγει στα δικά του χέρια και πάλι. Νέο 14 τώρα για τους Κολόμπιανς. Πασχαλάκης δίνει το σούτ στον Βελέτζα. Θα στοχίσει εκείνο από το πλάι. 4-20 ακόμα στο μάτς. Καραλαμπίδης. Δεν πάει γρήγορα. Μπάλα στον Θεοδωρικάκο. Γιαννακής από μέση απόσταση ευστοχή, 55-48. Δύο διαδοχικά καλάθια του Blue Road που κάπως αναπτερούν το ηθικό. Κιούκης αφήνει στα δεξιά. Μπαλά ξανά στα δικά του χέρια. Πάει προς τα μέσα με τα αριστερό, δεν τελειώνει καλά. Πασχαλάκης είναι εκεί, πήρε το φάουλ. Ο Πασχαλάκης, ο οποίος γράπωσε και την μπάλα μπροστά από τον Θεοδωρικάκο και ο τελευταίος του έκανε το φάουλ στην προσπάθεια. Έτσι έχουμε δύο βολές τώρα για τους Κολομβιανούς.
Μέσα η πρώτη. 96-48. Πασχαλάκης έτοιμος για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. 97-48 πήρε το μέγιστο από τις δύο προσπάθειες ο Πασχαλάκης. Και διαφορά στο σύν 9. Καραλαμπίδης. Πέρασε το κέντρο. Παίρνει και πάλι ο Χαραλαμπίδης, αφήνει έξω ο Τριανταφύλου για 3. Ήταν αδύναμο το σουτ, έρβολη προσπάθεια. Έξυπνα και ο Θοδωρικάκος πέταξε την μπάλα στον σώμα του Γιούκη, ώστε η κατοχή να περάσει στα χέρια του Blue Rose. Επίθεση 6 δευτερόλεπτων τώρα για τους φιλοξενούμενους. Πρέπει να βιαστούν. Χαραλαμπίδης θα αναλάβει την εκτέλεση, είναι άστοχος όμως και ο Γιούκης τις καθαρίζει. Μελέτζας, Γιαννακόπουλος για 3, μπήκε και βγήκε η μπάλα, Πασχαλάκης ακολουθεί και κερδίζει τη μάχη. Τρομερή εδώ ενέργεια του Πασχαλάκη, ο οποίος ακολούθησε, δεν άφησε τη φάση να περάσει έτσι. Γιαννακόπουλος, νέο τρίποντο μέσα, 60-48. 12 πλέον για τους Κολόμπιανς και τα πράγματα νομίζω δυσκολεύουν αρκετά για το Blue Rose με 2-48 ακόμα να απομένουν. 30 φίλου. Πέρασε η πάση στον Μαυροϊδάκο, υψωμένα χέρια μπροστά του. Μαυροϊδάκος περνάει, πέρασε και η πάσα μάλιστα. Θεοδωρικάκος δίνει ύψος στο σούτ, θα καταλήξει πάλι στο καλάθι, 60-50. Πήρε ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος στα 12 δευτερόλεπτα η επίθεση. Κουκκής θέλει να πάει προς τα μέσα, Χαραλαμπίδης τον παίζει καλή άμυνα. Μελέτζας στον Γιαννακόπουλο, θέλει να πλησιάσει η μπάλα στο ίδιο σημείο που ευστόχησε νωρίτερα ο Γιαννακόπουλος, δεν το βάζει τώρα. Πασχαλάκης είναι εκεί για το επιθετικό rebound, αλλά στο τελείωμα τα χάλασε κάπως. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Καραλαμπίδης. Υπενθυμίζω 4 φαουλ οι Κολόμπιανς, 2 το Blue Rose. Ωραία εδώ ο Χαραλαμπίδης, έρβηρε έτοιμη. Έτοιμο καλάθι στον Θεοδωρικάκο, στον Μαυροϊδάκο, με συγχωρείτε. Για το 60-52. Του ανοίγει το μισό καλάθι εδώ. Χαραλαμπίδη, Γιαννακόπουλος. 1,5 λεπτό ακόμα. Μελέτζα φτιάχνει την πάσα, πέρασε στον Γιαννακόπουλο. Πολύ ωραία εδώ, ξετυλίχθηκε η επίθεση των Κολόμπιαν. 62-52 πλέον. Βρίσκουν λύση στην επίθεση οι γηπεδούχοι και αναγκάζουν τον Blue Rose. Όχι, δεν έχουμε, έχουμε time out. Όχι, δεν υπάρχει time out. Συνεχίζεται κανονικά το match. Συν 10 πλέον για τους Κολόμπιαν και η κλεψίδρα αδειάζει απειλητικά για τον Blue Rose. Γιαννακόπουλος πιέζει και το κατέβασμα. Καραλαμπίδης πέρασε. Αφήνει έξω. Μαυροϊδάκος αναζητεί συμπαίκτη. Βρίσκει τον Θεοδωρικάκο, η μπάλα έξω στον Θεοφανόπουλο για 3 εκείνος. Δεν θα μπει στο καλάθι μπάλα, πολύ σημαντικό rebound. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα έχουν φτάσει εκεί που τα θέλουν οι Κολόμπιανς. Θεοδωρικάκος τώρα θα κάνει το φάουλ στον Κιούκη. Κάποια ένταση τώρα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έλα, τελείωσε, κάσα, τελείωσε. Γιαννακόπουλος. Συνέχεια στο μάτς, μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στον Βελέτζα, Κιούκης τώρα. Δεν νομίζω πως είναι ιδιαίτερα ενεργητική άμυνα του Blue Rose. Διανύουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του μάτς. Νομίζω πως τα πάντα έχουν κρυθεί. Γιαννακής κρατάει. Καραλαμπίδης, 9 δευτερόλεπτο τώρα για την επίθεση. Θα το πάρει και θα το βάλει ο Θεοφανόπουλος. 62-55.
Τελευταία δευτερόλεπτα για κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του μάτς. Οι Κολόμπιανς είναι αυτοί που θα συνεχίσουν τα play-off και θα βρουν τους 8 της Summer Master League, τους World Gamers. Θα κάνουν την ανατροπή στη σειρά, θα κάνουν το 2-1 και είναι αυτοί που θα συνεχίσουν. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Σπάρτακο. Σημαντική νίκη για τους Κολόμπιανς, οι οποίοι θα επικρατήσουν το Blue Rose με 62-55.